Φίλες, φίλοι, γεια σας. Εύχομαι ευτυχισμένο να είναι το νέο έτος και χρόνια πολλά. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι ένα βίντεο που θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει, όχι μόνο για να ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος, αλλά και ως συνέχεια του live, του τελευταίου που κάναμε και το οποίο παρουσίασε κάποια τεχνικά ζητήματα στον ήχο που προσωπικά δεν μπορώ να ξέρω πού οφείλονται. Δεν είπαμε ούτε τα μισά από αυτά που πιθανότατα να μας φέρει το νέο έτος. Παρακολουθώντας την επικαιρότητα και πιο συγκεκριμένα τον τελευταίο χρόνο, το 2021, συγκράτησα κάποια σημεία τα οποία θεωρώ ότι μπορεί να αποτελούν ορόσημο και να δείχνουν τον δρόμο σε αυτά που θα έρθουν αυτή τη νέα χρονιά. Αυτά τα σημεία είναι τρία. Το ένα έχει να κάνει με το πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχουν κάνει τόσο από το εξωτερικό όσο και εδώ στη χώρα μας. Το δεύτερο είναι οι πιθανές πολιτικές εξελίξεις που μπορεί να έχουμε μέσα στη χρονιά, όπως για παράδειγμα είναι οι εκλογές. Και το τρίτο είναι ένα θέμα που και αυτό φυσικά μας απασχολεί όλους και έχει να κάνει με την οικονομία. Η αρχή έχει γίνει, όπως έχουμε δει όλοι, στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, με μια αύξηση η οποία δεν έχει προηγούμενο. Και μέσα από την οικονομία και την ενέργεια και όλα τα λοιπά, πώς θα μπορούσε το 2022 να αποτελέσει το εφαλτήριο, αν θέλετε, την έναρξη για να μπούμε στα άλλα αυτά που έχουμε πει αρκετές φορές, στο κομμάτι που αναγκαστικά μέσα από αυτό το κανάλι και αυτό το αποκαλούμε με άλλο όνομα, δηλαδή την κλιματαριά με γιώτα. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο. Όλα αυτά που θα ακούσετε, επαναλαμβάνω, είναι, αν θέλετε, με μία ανάλυση των πραγμάτων και ότι είναι πάρα πολύ πιθανά να συμβούν. Όχι μέσα από το πρίσμα ότι είναι προφητικά, ότι αυτή τη στιγμή σας μιλάει κάποιος που βλέπει το μέλλον. Μιλάμε καθαρά δημοσιογραφικά και τα περισσότερα από αυτά μου τα έχετε αναφέρει και εσείς οι ίδιοι οι τηλεθεατές με σχόλια, με σκέψεις και προβληματισμούς. Οι δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει τόσο από το εξωτερικό, για παράδειγμα από το γνωστό Bill, και ακολούθως, μετά από κάποιο διάστημα, οι ίδιες σχεδόν ακριβώς και εδώ στην Ελλάδα, για το πότε θα τελειώσει αυτό το θέμα, δείχνουν ως σημείο κρίσιμο αρχές του καλοκαιριού, ξεκινώντας από το Μάιο, λέγοντας όλοι από κοινού ότι μια τέτοια κατάσταση 3 χρόνια κρατάει. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλες δηλώσεις που έχουν γίνει από τους διάφορους ειδικούς, παραμονές πρωτοχρονιάς για την επέκταση της υποχρεωτικότητας, ότι και αυτό δεν αποκλείεται να προηγηθεί. Δηλαδή, εάν τα βάλουμε αυτά τα δύο κάτω, είναι πολύ πιθανό το 2022, τους πρώτους κιόλας μήνες, να αυξηθεί η πίεση, αλλά ακολούθως είναι επίσης πολύ πιθανό αυτό το πράγμα να κάνει μία κοιλιά, μία φθήνουσα πορεία, κάπου μέσα στο καλοκαίρι, όπως επαναλαμβάνω, λένε και ο γνωστός Bill, έχει πει και ο Σύψας, έχουν πει και άλλοι ειδικοί εδώ στην Ελλάδα. Και αυτή η παραλλαγούλα που ζούμε τώρα, υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι είναι πιθανότατα η αρχή του τέλους. Πάμε τώρα στο πολιτικό κομμάτι. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα και όλα δείχνουν ότι το 2022 μπορεί να είναι ένα εκλογικό έτος. Να έχουμε δηλαδή εκλογές. Έχοντας στο μυαλό μας τα άλλα δύο που είπαμε αρχικά, δηλαδή ότι τους πρώτους μήνες μπορεί να κλιμακωθεί η πίεση, να κορυφωθεί και αμέσως μετά να έχουμε αυτή την φθήνουσα πορεία και τη λήξη, αυτή η λήξη πρέπει να δοθεί επισήμως από ξέρετε ποιον οργανισμό συγκεκριμένα. Ακολούθως λοιπόν θα μπορούσαμε να περιμένουμε τις εκλογές. Δηλαδή να μπούμε σε ένα κλίμα ευχάριστο, πανηγυρικό, με χαμόγελα, τελειώσαν όλα, ανακούφισης για όλους. Να βλέπουμε τα μέσα ενημέρωση αυτά που αναπαρήγαγαν τα περί ψεκ, περί τζαμπατζίδων, κάποια από αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός, να έχουν μια άλλη στάση, να υπάρχει μια αγάπη για όλους τους ψηφοφόρους, όπως κάθε κόμμα φυσικά όταν είναι εκλογές δεν κάνει διαχωρισμούς. Με βάση λοιπόν αυτά τα σενάρια περί εκλογών, λέγεται ότι κανένα από τα κόμματα βεβαίως δεν μπορεί να συγκεντρώσει αυτοδυναμία. Είναι πολύ πιθανό να πάμε σε διπλές εκλογές, δηλαδή να έχουμε έναν Μάιο ο οποίος θα θυμίσει τον Μάιο που η Νέα Δημοκρατία με ηγέτη το Σαμαρά κατέγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ και μάλιστα για αυτά που ζούμε τώρα, λέγεται ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει και πιο κάτω. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε πάλι Μάιο εκλογές και να έχουμε μία από τα ίδια και χειρότερα ίσως για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό δεν αφορά όλους. Εκείνο που μας αφορά είναι ποια
κόμματα θα πάρουν τη διακυβέρνηση της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Έτσι λοιπόν, τα μέχρι στιγμή στοιχεία, όχι οι δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται, τα έχουμε πει αυτά στα μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν άλλα στοιχεία που όλα τα κόμματα πάνω κάτω τα έχουν στα χέρια τους και είναι ίδια. Αυτά τα στοιχεία λένε λοιπόν ότι ένα κόμμα αποκλείεται να είναι αρκετό, θα χρειαστούν δύο, ίσως και τρία, για να μπορούν να έχουν ένα 50 συν κάτι της 100 μέσα στη Βουλή, καθώς θα πρέπει να ακολουθεί μια πολιτική λιτότητας για την οποία ήδη έχει ενημερώσει το Βερολίνο, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποια από αυτά τα χρήματα που δόθηκαν ως ενίσχυση στη χώρα μας, για να μην πούμε όλα, θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω. Το έχει πει και ο Σκυλακάκης, το έχουν πει κι άλλοι. Βεβαίως, όλα αυτά τα χρήματα που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως στήριξη, δεν ξέρω κατά πόσο έφτασαν σε εμάς όπως θα έπρεπε. Αλλά σίγουρα θα πρέπει κάποια στιγμή να τα επιστρέψουμε. Τα ίδια σενάρια για να κλείσουμε το πολιτικό κομμάτι, που όμως έχει να κάνει και με την οικονομία, όπως καταλαβαίνετε, αναφέρουν ότι ήδη έχουν ακουστεί και 4 ονόματα για πιθανούς πρωθυπουργούς, σε μια συγκυβέρνηση δηλαδή στυλ Παπαδήμος, όπως είχαμε με τα μνημόνια. Και ένα από αυτά λέγεται ότι είναι γυναίκα. Αυτό θα πρέπει να το συγκρατήσουμε, γιατί όπως έχω ξαναναφέρει, τουλάχιστον προσωπικά ως δημοσιογράφος, το δημοσιογραφικό μου ένστικτο λέει ότι η επόμενη πρωθυπουργό θα είναι γυναίκα. Κάποιοι μου είχατε γράψει όταν το είχαμε πρωτοαναφέρει ως πιθανότητα. Προσέξτε τώρα, δεν κάνουμε προφητείες εδώ, ούτε μαντεύουμε τίποτα. Μου είχατε αναφέρει ότι μπορεί να είναι η Αγγελοπούλου. Δεν γνωρίζω, όμως πρέπει να σας πω ότι έχει ακουστεί σε κάποιους κύκλους ένα όνομα το οποίο δεν είναι της Αγγελοπούλου. Είναι όμως μια γυναίκα η οποία θα μας θυμίσει κάτι από το παρελθόν. Επαναλαμβάνω, εάν όλα αυτά υλοποιηθούν. Είναι δηλαδή υποθέσεις, με βάση όμως κάποια στοιχεία που έχουν βγει ήδη στη δημοσιότητα, όπως και δηλώσεις που έχουν γίνει, αλλά και καταγράφοντας την περιραίωσα ατμόσφαιρα και με τη βοήθεια τη δική σας, με μηνύματα και σχόλια που στέλνετε πάρα πολλά καθημερινά. Για το έτος 2022 νομίζω είναι περιττό να πούμε ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ η οικονομία. Με μια τέτοια ακρίβεια που ήδη είδαμε προς το τέλος του 2021, που έχει φέρει το ηλεκτρικό ρεύμα παντού και σε όλα, μια κυβέρνηση δεν θα μπορεί, αν θέλει, να πάει σε εκλογές κάπου εκεί, όπως είπαμε, αρχές καλοκαιριού. Θα πρέπει λοιπόν να γλυκάνει λίγο το χάπι, όμως θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η ενέργεια έχει να κάνει και με αυτό που αναγκαστικά αποκαλούμε ως κλιματαριά. Κάπως έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ πιθανό το 2022 να μας μπάσει για τα καλά και σε αυτό το επόμενο επίπεδο. Είναι αυτό για το οποίο έχουν τρέξει ήδη όλα αυτά περί ψηφιοποίησης, σχετίζεται δηλαδή άμεσα. Κάπου εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος. Αυτά που αναφέραμε θα επαναλάβω ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβούν. Είναι όμως πάρα πολύ πιθανό και όποιος θέλει μπορεί να τα συγκρατήσει, να τα σημειώσει και από κοινού μπορούμε κάποια στιγμή αργότερα να ανοίξουμε αυτό το βίντεο, να δούμε τι τελικά από αυτά πήρε σάρκα και οστά. Έχει μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα αυτή τη στιγμή που γράφω αυτό το βίντεο, επομένως κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για να την απολαύσω με ένα πολύ ωραίο περπάτημα εδώ στην παραλία. Υπάρχει κάποιος κόσμος, είναι και αυτό μια διασκέδαση που κάπου, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, την είχαμε ξεχάσει. Είναι μια διασκέδαση που μας προσφέρει εντελώς δωρεάν και απλόχερα η φύση. Και γι' αυτό το λόγο, αφού εγώ σας αποχαιρετήσω, θα σας δείξω έτσι και κάποια πλάνα για να έχετε κι εσείς, έστω στο μεγαλύτερο μέρος της, την εικόνα αυτή την πανέμορφη που βλέπω αυτή τη στιγμή, με τον χρυσαφένιο ήλιο να δει και την πάρα πολύ ωραία θάλασσα που κάνει αυτό το θόρυβο, για κάποιους είναι ενοχλητική, αλλά κατά βάθος είναι χαλαρωτική και πάρα πολύ όμορφη και ταξιδιάρικη. Ευτυχισμένο το 2022 με πολλά χαμόγελα, ελευθερία, υγεία και ευτυχία. Γεια χαρά!